Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δικλίδα ασφαλείας που προβλέπει ότι θα μπει μαχαίρι στις εκτόσεις και στις απαλλαγές του ΕΝΦΙ έρνεται πια στο εισπρακτικό στόχο το 2018, βάζουν σύμφωνα με πληροφορίες οι θεσμοί στο κείμενο του επικαιροποιημένου μνημονίου, δεδομένου ότι η αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών που θα γίνει τον Μάρτιο του 2018 αντί για τον Δεκέμβριο του 2017 θα μειώσει την βάση υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, οι δανειστές θέλουν να διασφαλίσουν πως ο εισοδηματικός στόχος των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν θα επηρεαστεί. Προς το σκοπό αυτό, ζητείται από την κυβέρνηση να δεσμευθεί πως ο εισπρακτικός στόχος θα επιτευχθεί εάν χρειαστεί μέσω αυξήσεων στους συντελεστές του φόρου ή μέσω περικοπών στις ισχύουσες απαλλαγές. Στην Eurobank κατοχυρώθηκε τελικά η μεζονέτα των 320 τετραγωνικών μέτρων στην Κηφισία, η οποία και έκανε χθες Τετάρτη ποδαρικό στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Όπως αναφέρουν στο insider.gr πηγές του κλάδου, οι τράπεζες είναι αποφασισμένες να κινηθούν με πολύ προσεκτικά βήματα, ζυγίζοντας τις επόμενες κινήσεις τους προκειμένου να μην βυθίσουν κι άλλο την αγορά ακινήτων, θέτοντας χαμηλές τιμές εκκίνησης. Σε περιπτώσεις ακινήτων υψηλής αξίας, για τα οποία δεν υπάρχουν πλειοδοτικές προσφορές, οι τράπεζες είναι αποφασισμένες να τα αγοράζουν οι ίδιες με σκοπό να τα πουλήσουν σε 1-2 χρόνια όταν οι τιμές των ακινήτων θα έχουν λογικά να κάμψει. Ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή της έρχεται η επέκταση της γραμμής 3 του μετρό στον Πειραιά, καθώς ο Μητροπότικας έφτασε χθες Τετάρτη στον τελευταίο σταθμό, αυτό του Δημοτικού Θεάτρου. Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό, με την κατασκευή της επέκτασης του μετρό προς τον Πειραιά θα εξυπηρετούνται καθημερινά 132.000 επιβάτες από το λιμάνι έως το αεροδρόμιο, ενώ η συνολική απόσταση θα διανύεται μέσα σε 45 λεπτά. Παρά τις πολύχρονες καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στις επεκτάσεις των γραμμών των μέσων σταθερής τροχιάς, ο Πειραιάς θα αποκτήσει προσβάσεις ενώνοντας δύο γραμμές μετρό με το λιμάνι, το προστιακό σιδηρόδρομο και το τραμ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνο και μέσα 740,19 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,25%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο στο insider.gr.